Είμαστε στο Μεσοστράτη την Δευτέρα στις 12 του Γενάρη του 2016 και έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο τον Δανδουλάκη από την Ήθαυρη και τον Αηγιάννη Αμαρίου, ο οποίος έχει ζήσει την εποχή της κατοχής και θα μας διηγηθεί για εκείνη τη δύσκολη περίοδο του ελληνισμού. Κύριε Γιώργο, καλώς σε βρήκαμε, καλώς μίξαμε και θέλω να μου πεις δύο λόγια από την πολυτάραχη ζωή σου. Ναι, θυμάμαι όταν ήρθαν οι Γερμανοί και πήραν εδόδια από το χωριό. Γεννήθηκες πότε? Το 32. Το 32. 1932. Στον Αηγιάννη. Στην Ήθαυρη. Αλλά εμέναμε να έχουμε σπίτι και στην Ήθαυρη και στον Αηγιάννη. Και στον Αηγιάννη, ωραία. Ναι, και στην κατοχή μέναμε στο Βαδιακό. Εγώ αδερφό μου και ο πατέρας μου. Και ερχόταν πια ο Βοσκάτης ο Γιώργης από την Ήθαυρη, έμενε στη Σάρτα και δύο αξιωματικοί Αγγλέζοι και μέναμε στο Μετόχι. Ναι. Δεν βλέπαμε μόνο ουρανό. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι όταν ήρθαν στο χωριό και πήρανε δόδια, πήρανε του Δημήτρη, του Μπριλάκη και του Αδάνη, του Παραδεισανού. Εγώ ήμουν κοπέλι και έπαιρνε ο πατέρας να τα βγάλω, να τα πάω στο Μανουλιάκο. Στη Βρύση συνάντησα δύο Γερμανούς με ένα χωροφύλακα και μου λένε θα πάρουμε αυτό το Τανά. Εγώ τα γύρισα και τα πήγα από την άλλη μεριά. Τανά είναι το αρσενικό βόδι. Ε? Το αρσενικό βόδι. Ναι, εμεί είχαμε 5-6. Ναι, Τανά. Ή το πιο μεγάλο. Τα πήγα από την άλλη μεριά του Αηγιάννη, σε καμιά ώρα ήρθανε. Ο παπάς ο Καλογεράκης και ο Κορονάκης, ο Γιώργος Δήμαρχος και ο πατέρα μου. Τα είχα κρύψει και σε κάτι λιώθητα όλα τα ζώα. Και μου λένε θα πάω... Πώς λεγόταν ο πατέρας σου? Μιχαήλ Δανδουλάκης. Μιχάλης, ναι. Λοιπόν, και μου πήρα τον Τανά. Ναι. Μετά, όταν πήρα τη μάνα μου, εμείς τα αγόρια ήμασταν στο Βαδιακό. Ξέρετε, ήμασταν στην Βάδια. Ο πατέρα μου πήρε μια μέρα και πήραμε τα ζώα όλα και ήρθαμε στην Ήθαυρη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το μεσημέρι πήραμε τα ζώα από το Βαδιακό και ήρθαμε στην Ήθαυρη. Στην Ήθαυρη είχε ο πατέρας μια αδερφή, γεροντοκόρη, και είχε φέρει από την Αγία Γαλήνη ένα ψάρια με το γάιδαρο και πήρε να μας τα τηγανίσει. Και είδα την ώρα ήρθαν οι Γερμανοί. Το σπίτι μας είναι κοντά στη Βρύση στην Ήθαυρη και κάναμε τα ζώα ίσα κάτω και μου λέει αδερφόν, κλούδα τονε, αυτά πάνε προς τον Αηγιάννη. Και εγώ θα περιμένω να πάρω το ψάρι να έρθω. Μεταξύ Ήθαυρη και Αηγιάννη ήξερα ήσαν αντάρτες στην Κουδουνέ το λέει και παρακολουθούσα τους Γερμανούς από γεματά. Και εγώ πήγα από μπροστά να τα στέσω πλάι δεξιά και έστερ μια κατσίκα να σκηνεί. Το πάτησα και μου πέφτει μια και πέφτω και σπώ το πόδι μου. Άρχισα και φώναζα και ήρθε ο πατέρας μου από πια. Και ήρθε και ένας από το Αποδούλου Τρουλινός, του παπάγο πατέρα και το σπαρμένο δικό του απήκα τα ουζά. Με σηκώσαν από πια και μου πήγανε στον Αηγιάννη, βράδια σαν ωστόσο, οι Γερμανοί σε όλη την Απαδιά. Λοιπόν ήρθανε ο Γιασαφάκης ο γιατρός από την Αγία Γαλήνη και ο Δανδουλάκης ο γιατρός. Μόλις μπήκε ο Δανδουλάκης και λέει του Γιασαφάκη τι ζητάς εδώ, λέει με καλέσανε, λέει δεν θα αγγίξεις. Του λέει ο πατέρας μου τι, λέει θα το πας στο Μανιστηράκι. Ήταν στο Μανιστηράκι ένας Κορδίλης γιατρός από τον Ευαγγελισμό σε Ξυντρίντσι και του λέει ο πατέρας μου ήσανε συγγενής Δανδουλάκης. Λέει θα με ξεκουμπήσει. Λέει καλά θα σου κάνει. Σαν δα το θυμάμαι. Λοιπόν έφυγε για και το πρωί βγάλαμε χαρτί, βγάλανε και με βάλανε σε μια τάβλα. Ζει ακόμη ένα τζίτζικα Ιάκωβο το λένε και με σηκώσα και με πήγανε στο Βυζάρι. Τον εδώ έκανε οι Γερμανοί χαρτί να μα αφήσουν και με πήγανε στο γέρο, στα Βουλάκη την αυλή και με βάλανε κάτω. Και ήρθε και ο άλλος, ο Γιώργος Σταυλάκης του Λίτινα, ο πεθερός, μίδα για, ξέρω εγώ, λέει θα τον πάτε στο Μενιστηράκι. Με σηκώσα και πήγαμε στο Μενιστηράκι σε Γλυντσί αυτός, ο Σκορδίδης, ο Θεός να του συγχωρέσει,
και τον εκαλέσα και ήρθε για και λέει θα το φτιάξω, αλλά όχι στην κλινική μου, γιατί είχα πάρει η Γερμανή τη μάνα μου, την είχαν σκοτώσει. Λοιπόν, θα το φτιάξω εδώ, εντάξει, και έμεινα για. Το δε αύριο έγινε η μεγαλύτερη κύκλος Σταμαρίου και πήρανε οι μανιστηρακιανούσες, πήγαν στις Μέλαμπες. Και είδα τη βραδιά είχε σκοτώσει ο Μαυρόκοστας, τον πρόεδρο της Κοινότητος, ένα πατακό. Λοιπόν, εγώ έμεινα 40 μέρες πια, ήρθενε ο Μακαρίτης ο Πάρπασμα από τη Μέσα Ανατολή και ήρθενε να με δει ο Παπαδογιάννης, ναι. Ο Μανώλης Παπαδογιάννης, ο βουλευτής, ήταν η μπάρμπα σου. Ναι, αδερφός η μάνα. Αδερφός η μητέρα σου, ναι. Και ήρθε να με δει, αλλά λέει οι Γερμανοί πάλι, κάνα κύκλωση και το, πήρε τον Βασίλη, τον Παπαδομαλά και ένα κοπέλι 20 χρονών και κατεβήκανε στο Κατρούλι το πέραμα, το λέγανε, δίπλα στον Αμακουστό σε μια κουφάλα της ελιάς και έβγαλε, ήλεγε τον Βασίλη στερα χαρτιά, ο Μακαρίτης τον πάρμα να τα φάει και του λέει φύγε, γιατί άμα σε πιάσουν πάει και πήγαινε, λέγανε η σκόνη το αυτοκινήτο, περνούσαν και άπουσαν αυτοί, περνούσαν οι Γερμανοί. Δεν ζήτα και φύγα και πήγανε δίπλα στο Φουρφουρά σε ένα δάσος και μπήκανε με άλλους Εγγλέζους. Τσίδαν οι Εγγλέζοι τη νύχτα, τον εβάλανε, εδώ έκανε φωτιά, αλλά πιάσε και φύγα τον Ψερούλη και φύγανε. Ναι. Λοιπόν, όταν πήραν εμένα το Βόδι, πήρα και του, δεν ξέρω, το είπα νομίζω, του Δημήτρη, του Μπριλάκη ένα. Εντάξει, και ωραία. Από τους καπετανέους εκεί της εποχής, ποιους θυμάσαι? Θυμάμαι τον Πετράκο Γιώργο, τον Παντουβά, τον Πέτρακα εγώ. Τον Πέτρακα από την Ασή Γωνιά. Ναι, τον θυμάμαι την Ασή Γωνιά. Τον Κελαδί, τον είχανε ματραζί. Ναι. Και ο Ποδιάς ερχόταν στο Ιδάκι το σπίτι. Κάθομαι σαν μια βραδιά και βλέπαμε μια γυναίκα πόθανε, κοπέλια, τότε σας ξενυχτούσανε. Ναι. Λοιπόν, όπως έκαμε σε ένα παράθυρο, ένας Γερμανός βλέπει το λείψανο και γυρίζει πίσω. Και λέει η αδερφή του, λέει, όφη, τι πάει αδερφός. Λέει, άμεση, σιγά, σιγά να το ξεπνήσει. Και πήγε, του λέει, αδού οι Γερμανοί. Και είναι στο, κοντά στο σπίτι του Νερτιακάτσι. Και πηγαίνα και ήρθαν τον χειμώνα οι Γερμανοί, οι Σκοποί, γιατί τον εγκρίο. Και βροσέρθηκε από το Ριακάκι και πήγαινε απέναντι στο Περδίκι το Μετόχι, είχαν η Μέρικα. Τον πηγαίνα με φαΐ, πολλά θυμούμε βέβαια. Θυμάμαι μια φορά και ήρθανε τη Μεγάλη Παρασκευή. Είχαν έρθει ο παπά Κυριάκος από τα Νομέρος, ο Αριστίδης, ο Παραδεισανός, ο πρώτος μου ξάδερφος. Κι άλλοι είχαν έρθει στο πανηγύρι, αλλά ήρθαν οι Γερμανοί από το φυλάκιο, από το Φρουφουρά. Συνειδητοποίησαν για μια ή άλλη και φύγαν τα όπλα των πιο πέρα και ήρθανε. Και μεθύσαν τους Γερμανούς, το μόνο πράγμα που θυμούμαι φαινόταν παράξενο, ο παπά Κυριάκος, άμα τις μεθύσανε να κάνουν βολή. Κάθε φορά που θέλω έρθει η σειρά του παπά Κυριάκο, έπιανε αντίθετα το τυφέτσι. Τα χιβόλα και γελούσαν οι Γερμανοί, εμείς κοπέλια τους το κτισμένους, μα να ξέρετε ποιος είναι, λέγαμε εμείς. Και Εγγλέζους υπήρχαν στην περιοχή Εγγλέζοι, έτσι. Ήρθαν ο Λιφέρμος, στο Τυπάκι, στο Βαθιακό που με έλαμε στο Μετό και ερχόταν κάθε βράδυ με το Βοσκάτσι, το Γιώργη, οι δυο αξιωματικοί. Ο δε Λιφέρμος έμεινε μια φορά έμενε στο σπίτι μας. Λοιπόν, τον έπιασε ένα τσιλιό, ναι. Λέγαμε το τσάς. Καμπινέδε το τσάς και κατέβαινε, ναι. Έβαλε το παντελόνι με τάρβινα λιτά και κατέβαινε στο στάβλο, οι όρθες. Θυμάμαι τη Μακαρίτσα, τη μάνα μου και έκανε παράπονα του θείου μου. Έκανε μαζί, λέει, τι να κάνω. Αυτός έζησε τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια της ζωής σου στη Μάνη. Ναι, αλλά κάποια στιγμή του έπεσε ένα πακέτο τσιγάρα και τα παίρνει ο αδερφός μου με του Παπαδογιάννη, το γιο ζει ακόμη ο Μιχάλης, μικρότερος από μένα, καπνίζανε εμένα, δεν μου δόκανε, πολεμούσα. Λοιπόν, αυτό το είπε του Μακαρί του Μπάρμπα μου και μας κάλεσε, ναι, μας έπαιξε, εμένα δεν με έδινε, ναι. Αλλά μα έβαλε ναι, στον τοίχο, με τον ένα πόδα, τρεις φορές ήρθε και μου λέει, χάστηκε, εμένα δεν άκουγε, να αυτούς
Δεν μου λες, αν οι αντάρτες δεν κάνανε καταστροφές στους Γερμανούς, θα καίγανε το αμάρι τότε, τα χωριά. Δεν δίνανε, πώς να σου το πω, δεν είχαμε πολλούς προδότες, γιατί όλοι τα κάνουν προδότες. Ναι. Ύστερα αυτοί είχαν φυλάκια, δηλαδή τα γινότανε και δεν τα ξέραμε εμείς. Φυλάκιο στις Πρασές, όταν βγαίνουν από εδώ οι Γερμανοί, είχαν φυλάκιο στους Αποστόλους σήμα. Από τις Αποστόλους στη φορά πάνω και δίνουν σήμα και βέβαιναν οι αντάρτες και είχαν ήταν στο κάπου πάει. Όταν χτύπησε ο Πετραγωγιώργης στους Γερμανούς στον πόρο της Σιμιλιάς, είχαν πολλούς Λιθαδιανούς, ένοπλους, και φύγανε από τον πόρο της Σιμιλιάς, είναι μετά τη Λοχρία πέρα, και στο ψηλά στην Καθάρα τον εβάζανε με τα διοροπορικά από εδώ και από το Τυπάκι. Χτυπήσαν ένα μανολεσάκι από το Καβούσι. Καβούσι. Τον εσήκωνε ένας χωριανός Βλατάς Αντώνης, παλικάρι. Στην ποδιά του, αλλά τι να κάνουνε, και κατεβήκανε στα Αρκάδη. Στα Αρκάδη του είπε του χωριανού μου ο Πετρακογιώρης, δε άμυνα δεις αν είναι Γερμανοί στο Αρκάδη και πεινούμενε. Και πήγε και βρήκε το γούμενο, αφού δεν ήταν Γερμανοί, και πήρε τα του, πώς τα λέγανε, τα τριβιδάκια από Καναδιά, πήρε ψωμιά, αυγά, τον πήγαινε πάνω και φάγανε. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν μια πολύ δύσκολη εποχή. Όλοι ο λαός της Κρήτης αντιστάθηκε. Αυτές τις μέρες γίνεται ένα δικαστήριο εδώ στο Ρέθυμνο για το Ρίχτερ, που έχει γράψει ένα βιβλίο και λέει ότι οι κριτικοί ήταν, λέει, σκληροί, ήταν απολύτιστοι, ήταν κανίβαλοι και χτυπήσανε τους Γερμανούς. Ναι, πώς το βλέπεις αυτό? Το όδα και υπόγραψα. Μια άλλη περίπτωση θυμούμε. Μια φορά είμαστε στο χωριό και περνούν 60 Γερμανοί και έχουν δεμένο τον Κυριάκο τον Πατακό, ο οποίος έπαιρνε εδώ στον κήπαο πάνω και πάθανε 102 χρονό. Παναγία μου, σκοτώσα τον Κυριάκο. Τα αυτοκίνητα από το Κασάρι και κάτω δεν πηγαίνανε. Λοιπόν, ήσαν τρία ζέμις. Μόλις τον βάλανε απάνω, τον ελύσανε για να βγει απάνω. Και μόλις έκαμε μπρος πίσω το ζέμις να φύγει, δίνει μια φουθιά, είναι κατηφόρα. Μπορεί να παίξανε 5.000 σφαίρες και ήρθε στο χωριό. Με την γλίτωση, είδες αμάρι. Τι έγινε, ναι. Αν έχεις τύχη διάβαινε που λέει. Ναι, λέει έτσι και έτσι. Και έβγαινε για τη Μέση Ανατολή. Θυμούμε πάλι μια φορά και φέρανε από τις Ιτηρικές ένα, τον Αδάμι, τον Μπούτσουκα. Είναι η εγγονή του. Ζαχαρένια, του γιου του κόρη. Ναι. Λοιπόν, αυτός είχε μια αδερφή παντρεμένη στο χωριό με τσουλότες, ωραίος νέος, ψηλό, Παναγία μου, λέει ο πρόεδρος, μη μιλήσει κανείς. Και πάμε έξω στην εκκλησία ή τον πλατέα και φέρνα κρασά, αυγά, ξέρω εγώ, τυριά και του λένε θα πεις από εδώ απέναντι στην αυγή και θα περάσει πέρα και είναι ένα παραθύρι ανοιχτό να πηδήξεις να φύγεις. Όταν τον έτσι να ζητήσαν Γερμανοί και που γύρισε στον ποταμό. Τρώγαν τα μαχάρια τον, ναι. Και έφυγε, δεν μίλησε κανείς από το χωριό. Οι κριτικοί λοιπόν αντιστάθηκαν τότε, γιατί έπρεπε να αντισταθούν στην κατάκτηση του τόπου μας και ήταν εισβολή στις Γερμανίες. Δεν ήταν εξάλλου σε ένα πόλεμο, γίνονται και άσχημα πράγματα, πολύ άσχημα, δηλαδή εγκλήματα κλπ. Ναι. Αλλά όταν είσαι αμυνόμενος, έχεις το δικαίωμα να αμυνθείς. Ναι. Γιατί αυτό που έγραψε στο βιβλίο ο Ρίχτερ λέει ότι είμαστε, λέει, απολύτιστοι, βάρβαροι, οι κριτικοί. Τι ήθελαν, να πάμε με λουλούδια να τους υποδεχτούμε? Δεν γίνεται. Όχι. Λοιπόν, σήμερα που είμαστε το 2016, μπήκαμε τώρα, κύριε Γιώργο, υπάρχει μια άλλη οικονομική τώρα. Οικονομικός πόλεμος. Και εδώ μας έχουν κάνει συνέχεια να σφίγγουν τα πράγματα, ζορίζονται. Πώς θα βλέπεις εσύ τα πράγματα, πώς θα βλέπεις εξελίσσονται? Δεν ξέρω, θα πάνε, αλλά και εγώ έχω κάνει αγωγή και ζητάω 20 εκατομμύρια τότε σας. Πήρανε, γιατί εμάς μας πήραν στο σπίτι, όταν ήρθαν να πιάσουν τον μπάρμπα μου, είχαν να πιάσουν, πήγαν στη Σάτα και βρήκαν ένα παραδεισανό Μιχάλη, λες, στην Αμερική τώρα, ναι. Κοπέλη το σας, και ζητήσαν τον πατέρα του και δύο θείους του. Ναι.
Λοιπόν, είδε το κοπέλι από κάτω, είδε Μανουήλ Παπαδογιάννη και Τσιριάκο Κασαντώνη. Αφού δεν τη βρήκαν, έφυγε το κοπέλι, ήρθε στο σπίτι και πέταξε μια πέτρα στο παραθύρι του σπιτιού μας από πάνω. Έμενε ο Μπάρμπαρο και ανοίγει, λέει: τι λέει, Γερμανοί έρχονται να σε πιάσουν. Και πήδησε από την πίσω μεριά, αυτό με τη γυναίκα του και με το γιο του. Και κατεβήκανε στο Μανουρά τη Γαμάρα, η γιά του Μαναρού, του Μανουρά του Κωστή, ένα σπίτι, στο δρόμο μέσα και μπήκαν η γυναίκα με το κοπέλι. Και αυτός πήγαινε στο Μήλο, έτσι απ' κάτω στο Μήλο απέναντι, είδα τους Γερμανούς και πήγαινε στ' άλλο μέρος. Λέει, πέσανε κάτω σε ένα ριάτσι σαν κι άλλοι, λέει, θα πάνε να πάρει το κοπέλι. Περάσαν από το σπίτι, δεν χτυπήσανε τίποτα και πήγανε στ' άλλο μέρος, αλλά είχε ειδοποιηθεί ο Παπακυριάκος, είχε φύγει και έφυγε να πω κι ο Μπάρμπαρο και πήγαινε στην Ορνέ και έκαμενε μερικές μέρες. Και από εκεί έφυγε για τη Μέσα Ανατολή. Μάλιστα. Όταν το είπαν ότι ήρθαν οι Γερμανοί να τον πάρουν, ξεμιλιστήκαν από την Ήθαυρη 5-6 άντρες του λιμενάρχη, του πρώην λιμενάρχη, ένας πρώτος μπάρμπας, παλικάρης ο Παναγιώτης, λέει, αν τον πάρουν αλευζάκηδες, πια τον Παπαδογιάννη θα τον πάρουν, λέει. Αλλά το πείσαν ότι έφυγε και δεν... Το Αμάρι έδωσε δηλαδή πολλά στην αντίσταση του 18ου ήταν ο Τσιριμονάκης, πήγαινε μια φορά και μου λέει, πήγαινε σε δικηγόρο του δημοσίου και ήρθε στα δικαστήρια και μου λέει μια φορά, Γιώργη, εδώ που πήγα στα Μάρη, είδα για ποιο λόγο ήσανε και οι αντάρτες και όλοι. Εμείς δεν είχαμε δρόμους. Ναι. Δεν είχαμε δρόμους. Όπως, να, όταν μέναμε στα, από τη Λιβάδια, φύγαμε μια βραδιά με τα ζώα όλα και ήρθαμε στα Ποδούλου. Έξω από τα Ποδούλου είναι ένα μπέλι, ήταν δρόμος το σας αγροτικός. Είχανε σημαρταρέσκια και πήγαμε πια στα μπέλι. Όπως θέλετε. Και μέναμε από το Βαθιακό ή το Κοντά, πέραμε τα ζώα και πήγαμε και κοντά και έρχονταν και τάρτες και μένανε. Περάσανε από το Τιπάτσι οι Γερμανοί, μια εικοσαριά πήγανε. Και τα πρόβατα, ξέρω εγώ, λέει, τι είναι εδώ, δεν μπήκαν στα πέλη να δουν κουβέρτες σε τίποτα. Λοιπόν, τον λένε, έχουμε τα πρόβατα εδώ, ξέρω εγώ, και φύγανε. Το βράδυ πήγαν εμείς με τον πατέρα μου και με τον αδερφό μου, οι αποδουλειανοί μας λένε να φύγετε. Και λέει, έστω να ξυπνηθούν, πάει έτσι, το πρωί φύγαμε και δεν ξαναπήγαμε, ναι, μονομέναμε ναι, στο Κούλε. Mm. Φοβηθήκανε γιατί είχα πάρει τη μάνα μου, σου λέει. Μάλιστα. Μετά έσπασα εγώ το πόδι μου και άκαι πήγα... Τη μάνα σου σκοτώσαν οι Γερμανοί, είπες. Ναι, και την αδερφή της και το τι λέει, το βιβλίο. Ναι, πότε έγινε αυτό το 41. Το γράφει εδώ το 41. 43 άτομα, όχι, τελευταία. Σπήραν τον τελείω το πόλε. Τα χωριά κάψανε μετά. Κάψανε τα χωριά. Δύσκολα χρόνια λοιπόν και ναι. Να μην ξανάρθουνε. Αυτά που γίνονται στη Συρία σήμερα και έχουν μοιράσει τον κόσμο εκεί πέρα και σκοτώνουν τα παιδιά και έχονται εδώ οι πρόσφυγες. Ο πόλεμος έχει πάρα πολλά κακά, σε γνωρίζετε πρώτο χέρι. Και σήμερα, όσο για να λέμε ότι ζούμε δύσκολα εδώ, αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα που λες εσύ. Ναι, τόσο δεν είναι λογαριασμό με την κρίση. Ναι, τότε τίποτα. Τόσο δεν είναι λογαριασμό με δυστυχώς την κρίση. Πηγαίναμε φαγητό που λες, τον πηγαίναμε. Και είχατε και είσαστε, δεν είχατε και φόβο τότε, δε. Ναι, δεν φοβόσαστε. Το πέλιατο εσείς, 10-12 χρονών. Ναι, εγώ το 32 με 10-11 χρονών, ναι, δεν φοβούσουν τότε σας τίποτα. Ναι. Αν πας από χωριό σε χωριό και συνέχεια. Ήτανε όλοι η κανονικά η εθνική αντίσταση από κι άρχισε. Το Μητάτο, από τον Κράιμπερ δίπλα, ήταν του πατέρα μου, του πατέρα. Αχα, παππούς. Ναι, έχουμε ακόμη το χωράφι, αλλά ο παππούς μου είχε δύο αδέρφια, το πατέρα μου και άλλο ένα και κοπελιές οι άλλες. Ο πατέρας μου δεν έγινε κτηνοτρόφος, άλλος έφυγε στην Αμερτζή. Και ο Μπικάτσης, ο Καρούζος, που λένε, ή τον έγονάς του. Σε αδερφής του. Ναι, και το πήρε αυτός το... Ναι, και υπάρχει το Μητάτο ακόμα. Τώρα μοιράσαμε ο Πέρυσης και πήραμε εμείς 170 στρέμματα γιατί είχε τρία μερίδια ο πατέρας μου και σαν και τρεις άλλες, δύο αδερφές άλλες πήρα τα άλλα. Μάλιστα.
Λοιπόν, σου εύχομαι να είσαι καιρός και να ζήσεις πολλά χρόνια ακόμα να αφηγήσεις αυτές τις ιστορίες. Να είσαι καλά. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Εγώ και η υγεία και η κρίση, ναι. Εδώ να μας αιτήσει τίποτα. Α, μπράβο. Αλλά μεταξύ μας. Και από τις κρίσεις όλα περνούν.